Ήθελα, αδερφή, να διαβάσω από το βιβλίο του Εκκλησιαστή στη Βαλέα Διαδίκη. Επειδή θα διαβάσω από τη μετάφραση του Βάμβα, μπορείτε μόνο να ακούσετε. Είναι από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 8. Θα διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα για το εδάφιο το οποίο θέλω να στηριχθεί το κήρυγμα πάνω. Θεωρώ ότι είναι πιστότερο στη μετάφραση του Βάμβα παρά στη νέα μετάφραση. Κάλλιο το τέλος του πράγματος παρά την αρχή αυτού. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά τον υψηλόφρονα. Μη σπέπτε εν το πνεύμα σου να θυμώνεις, διότι ο θυμός αναπάβεται εν το κόλπο των αφρόνων. Μη λείπεις της η αιτία για την οποία επαρελθούσε η μέρα και σαν καλύτερε παρατάφτας, διότι δεν ερωτάς φρονίμως περί τούτου. Η σοφία είναι καλή ως η κληρονομιά και ωφέλιμος τους βλέποντας τον ήλιο. Διότι η σοφία είναι σκέπτη, ως είναι σκέπτη του αρχήριον. Πλην η υπεροχή της γνώσεως είναι ότι η σοφία ζωοποιεί τους έχοντας αυτήν. Μέχρι εκεί, ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του αυτό στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, καθώς ερχόμαστε να τον μελετήσουμε. Ο τίτλος του μηνύματος μου είναι 2012, το καλύτερο το τέλος από την αρχή. Καλύτερο το τέλος από την αρχή. Θα ήθελα να διακόψουμε την κανονική μελέτη μας, αδερφή, πάνω στην προσφυλιπισίους επιστολή σήμερα, μια και είναι ταυτοχρόνως τελευταία Κυριακή του χρόνου, η πρώτη τελευταία ημέρα του 2012 και η Κυριακή πρωτού την πρωτοχρονιά του 2013. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός και επειδή την ημέρα της πρωτοχρονιάς δεν θα έχουμε εκκλησία, θα ήθελα το σημερινό μήνυμα να είναι σχετικό με αυτή την εναλλαγή του χρόνου. Ομολογώ πως προβληματίστηκα με το σημερινό μήνυμα, όπως συνήθως προβληματίζομαι σε ανάλογες ημέρες. Τι να πω που δεν το έχω πει στα 17 πρωτοχρονιάτικα μηνύματα που η χάρη του Θεού με αξίωσε να κήρυξω σε αυτόν τον άνθρωπο. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, μπορεί εσύ να μην τα θυμάστε, αλλά εγώ τα θυμάμαι και δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Επίσης, πρέπει να προσέχω ότι, γιατί όλα τα μηνύματα από τις αρχές του 2000 ηχογραφούνται, ενώ από το 2006 όλα βρίσκονται στο διαδίκτυο. Πρέπει να προσέχω να μην κηρύξω κάποιο που έχω ήδη κηρύξει, γιατί όλα είναι εκεί και καταγράφω. Σε αυτό το χρονικό μετέχνιο, αγαπητοί μου, μεταξύ του χρόνου που φεύγει και παίρνει μαζί του το βεβαρημένο ιστορικό του, και του νέου χρόνου που έρχεται και προσδοκούμε να μπούμε σε αυτόν σε δύο ημέρες, θα ήθελα να έρθουμε αυτό το πρωινό και να ενταχθούμε από τη σοφία του Εκκλησιαστή που συνδυάζει το τέλος με την αρχή στο εδάφιο 8 του 7ου κεφαλαίου του βιβλίου, το τα γράφει «Κάλλιο το τέλος του πράγματος παρά την αρχή αυτού». Μια πρώτη ανάγνωση ενδεχομένως μας προκαλεί. Ιδιαίτερως εάν σκεφτούμε πως το 2012 κρίνει ίσως με περισσότερο άγχος και αγωνία από ό,τι όταν ξεκίνησε. Θα συμφωνήσετε μαζί μου πως το τέλος ενός μακρινού ταξιδιού είναι απείρως καλύτερο της αρχής του. Το τέλος των σπουδών και η ολοκλήρωσή τους είναι απείρως καλύτερα από την αρχή τους. Η επιστροφή από τον πόλεμο για ένα στρατιώτη δεν μπορεί να συγκριθεί με την ημέρα της μετάβασής του στην πρώτη γραμμή. Το τέλος είναι καλύτερο. Το ίδιο με το τέλος μιας σκοπιαστικής ημέρας, το τέλος του αγώνα, της πάλης, της εργασίας και τόσων άλλων περιπτώσεων και καταστάσεων μέσα στη ζωή μας. Μπορεί η θέση του εκκλησιαστή, αγαπητοί μου, να μην ισχύει για κάθε περίπτωση και περίσταση της ζωής. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα που ο εκκλησιαστής θέτει. Ωστόσο, πιστεύω ότι εκφράζει μια σημαντική αλήθεια που έχουμε ανάγκη να την ακούσουμε σήμερα, που βρισκόμαστε μεταξύ του τέλους του ενός χρόνου
και της αρχής του επόμενου. Κάλλιον το τέλος του πράγματος παρά την αρχή αυτού. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα αυτό το πρωινό μέσα από αυτόν τον λόγο του Εκκλησιαστή να πούμε είναι ότι αυτός ο λόγος μετριάζει τον πόνο των αποτυχιών του παρελθόντος. Οι αποτυχίες και ο προηγούμενος χρόνος είναι γεμάτος για όλους μας, τα λάθη, οι χαμένες ευκαιρίες και οι αμαρτίες του παρελθόντος πονούν αγαπητοί μου και όλοι μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Δεν αρέσουν σε κανέναν. Θα θέλαμε, εάν γινόταν, να αντιστρέψουμε τον χρόνο σαν σε μηχανή του χρόνου και να πάμε πίσω να τα διορθώναμε αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε επιτυχίες, να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε και να αρπάξουμε τη χαμένη ευκαιρία όπως την παράστηναν οι αρχαίοι Έλληνες από τα μαλλιά για να μην μας ξεφύγει ξανά. Όμως γνωρίζουμε πως αυτό δεν γίνεται. Έτσι ζούμε με τον πόνο των αποτυχιών μας, των λαθών, των χαμένων ευκαιριών και των ενοχών που οι αμαρτίες μας δημιουργούν. Θυμάστε, ο Ισαύ έκλαψε μπροστά στον πατέρα του για το τραγικό του λάθος να πουλήσει τα πρωτοτόκια του στον αδερφό του για ένα πιάτο φαγής και το μετάνιωσε μετά, αλλά δεν μπορούσε να το διώξει. Ο Σαμψόν έχασε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη που ο Θεός του έδινε. Στο τέλος τυφλωμένος και σκλαβωμένος στους εχθρούς του και αριστοδεμένος από αυτούς, παρακάλεσε τον Θεό να του δώσει μία ακόμη ευκαιρία. Ο Δαβίδ, μετανιωμένος για την τριπλή του αμαρτία που επέφερε χάος στην οικογένειά του, παρακάλεσε τον Θεό, σπλαχνίσουμε Θεέ μέσα στην αγάπη σου. Με την αμέτρητη ευσπλαχνία σου συγχώρεσε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρο από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου, καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά, το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε σένα προπάντως αμάρτησα. Και ό,τι κακό ενώπιον σου το έκανα, όπως θα συμβαίνει με κάθε αμαρτία μας, αδελφοί, είναι αμαρτία προπαντός προς τον Θεό και μετά προς τον Χριστό. Το κακό με όλα αυτά είναι πως καταλαβαίνουμε το λάθος μας μετά. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί άνθρωποι, αν όχι όλοι, κάποια στιγμή κοιτούν πίσω στον χρόνο με έναν ιδεαλισμό και μια νοσταλγία ευχόμενοι να μπορούσαν να ξαναπάνε πίσω σε αυτόν. Ξεχνούν βέβαια πως και τότε είχαν προβλήματα, αλλά ο ιδεαλισμός τους για το παρελθόν δεν τους επιτρέπει να τα δουν, καθώς το ωραιοποιούν το παρελθόν. Το εκφράζει πολύ όμορφα η παροιμία «κάθε μέρα πέρσι και καλύτερο». Κι όμως έρχεται ο Εκκλησιαστής αδελφοί και τα ανατρέπει όλα αυτά όταν λέει «Μίλες», λίγο παρακάτω στο εδάφιο 10, «Μίλες, γιατί το χτες ήταν καλύτερο από το σήμερα». Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Οπότε μην πείτε κι εσείς «κάθε πέρσι καλύτερο», όπως λέει ο κόσμος. Ο λόγος του Θεού λέει «αυτή η σκέψη δεν είναι φρόνιμη». Είναι ανόητο ο στρατιώτης να θέλει να επιστρέψει στον πόλεμο. Ο μαθητής στις εργασίες και στα διαγωνίσματα, ο ταξιδιώτης στο ταξίδι του. Με το ίδιο σκεπτικό είναι ανόητο να επιθυμούμε, αγαπητοί μου, την ασφάλεια του παρελθόντος αντί να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Μπορεί να λέμε πως θα θέλαμε να ξαναγίνουμε παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα, ειλικρινά, ποιος θέλει να ξαναπάει πίσω στα θρανία και σε όλη την διαδικασία ενηλικίωσης και να επαναλάβει τα ίδια λάθη ή διαφορετικά, αλλά λάθη θα κάνει, αποτυχίες θα έχει, πόνους θα έχει, απογοητεύσεις θα έχει, αμαρτίες θα έχει. Όταν το καλοσκεφτεί κανείς, ποιος θέλει να επιστρέψει τα προβλήματα, τα λάθη, τις αποτυχίες του χθες και να τα ξαναζήσει. Ποιος θέλει να ξαναβιώσει τους πόνους, τις αρρώστιες και τις δυσκολίες του παρελθόντος, πολλές φορές το οροποιούμε αυτό το παρελθόν. Ήταν το παρελθόν καλύτερο, αγαπητοί μου αδελφοί, την εποχή των παππούδων μας, όταν η γυναίκα με μεγάλη ευκολία πέθανε πάνω στον τοκετό. Όταν η πνευματική και παιδική θνησιμότητα ήταν σε τεράστια ποσοστά. Όταν το προσδόκιμο ζωής ήταν περίπου 40 χρόνια. Όταν η έλλειψη μόρφωσης και υγιεινής κόστιζε τη ζωή των ανθρώπων για απλά πράγματα. Όταν δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό και οι γυναίκες
ήσαν αναγκασμένες πέρα από όλα τα άλλα να πηγαίνουν στο ποτάμι και να κουβαλούν νερό πάνω στο κεφάλι τους, γιατί κουβαλείς νερό πάνω στο κεφάλι να δούμε πόσο εύκολο είναι. Πέρα από όλα αυτά, αδερφοί, υπάρχουν τόσα άλλα. Η εγνωστία θέλησε τον κόσμο. Όταν ένας πόλεμος ακολουθούσε τον άλλον, όταν δεν είχες τη δυνατότητα για μια ασπιρίνη για να σου περάσει ο πονοκέφαλος, τώρα την παίρνεις και δεν δίνει σημασία. Ή το δόντι που πονούσε θα σου έβγαζαν με κοινές δανάλιες, δίχως αποστήρωση. Όταν θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Προχθές μιλούσα με κάποιον κύριο στο εξωτερικό μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τον άκουα και με άκουγε. Τον έβλεπα και με έβλεπε. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, μου λέει, δεν είναι τεχνολογία καταπληκτική. Οπωσδήποτε του απαντώ, αλλά πιο πολύ χαίρομαι που ζω σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας και όχι κάποια στιγμή στο παρελθόν, αγαπητοί μου αδελφοί. Παρά τα προβλήματα της οικονομίας, που είναι υπαρκτά και πολλοί άνθρωποι υποφέρουν και ενδεχομένως πολλοί εδώ μέσα, ωστόσο ας το αναγνωρίσουμε, δεν στερούμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα αναγκαία. Δεν πεινάσαμε και δεν κρυώσαμε. Εκείνο που ίσως στερούμαστε είναι οι πολυτέλειές μας. Η ελευθερία μας να στηρίζουμε τον άκρατο καταναλωτισμό μας και να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε, όποτε το θέλουμε, και η επιθυμία μας να αυξάνουμε το τραπεζικό μας λογαριασμό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και το συμβουλεύει για τη διαχείριση του πλούτου. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Εδώ είναι το πρόβλημα όμως. Δεν ικανοποιούμαστε. Για τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στον χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάση τα πολλά. Η αλήθεια το λεγόμενο του Αποστόλου Παύλου, αδερφοί μου, βλέπω να εκπληρώνεται με έναν τραγικό τρόπο και σήμερα που αποκαλύπτονται οι δόλιες εργασίες των πολιτικών και δυνατών του συστήματος που έβαλαν το χέρι στο μέλι του κρατικού προϋπολογισμού και του πλούτου του λαού. Κάποιον το τέλος του πράγματος παρά την αρχή αυτού. Ποιος θέλει να ξαναζήσει το παρελθόν, απότερο ή πρόσφατο. Ποιος θέλει να ξαναζήσει το 2012 με τις αγωνίες του, τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του, την τρομερή ρευστότητα του πολιτικού μας κατεστημένου, τις αλληλοκατηγορίες των πολιτικών μεταξύ τους, τον καθημερινό βομβαρδισμό για την καταστροφή μας, τους φόβους κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας και του κράτους μας, τις πανελλαδικές που κάποιοι μαθητές τους βίωσαν την περασμένη άνοιξη και ούτω καθεξής, αδερφοί. Ποιος θέλει να πάει πίσω και να ζει στην επίπλαστη ευημερία φούσκα των περασμένων δεκαετιών και να συσσωρεύσει χρέη για αυτόν και για τα παιδιά του, θα κλειδούν τα παιδιά του στη συνέχεια να τα πληρώσουν. Ο Θεός χρησιμοποίησε το 2012 με τις χαρές και τις λύπες, με τις επιτυχίες και αποτυχίες, με τα λάθη και τις αμαρτίες μας για να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε και να αποκτήσουμε σοφία, όπως είπε ο εκκλησιαστής στην περικοπή που διαβάσαμε. Και αν το καλοσκεφτούμε, το τέλος είναι καλύτερο από την αρχή, αδερφή, ναι, και για το 2012. Γιατί σήμερα είμαστε ελεύθεροι από ένα δύσκολο 2012. Δεύτερο, λόγος του εκκλησιαστή να τριάζει τους φόβους μας για το μέλλον. Καθώς ο κύκλος του 2012 ολοκληρώνεται και βρισκόμαστε στο κατόφλι του 2013, ομολογούμε πως διακατεχόμαστε από μια δόση αμηχανίας και φόβου για όλα εκείνα που η νέα χρονιά θα φέρει και μας είναι παντελώς άγνωστα, πέρα από τους φόρους που εκείνοι είναι δεδομένοι για όλους μας. Ποιος μπορούσε πέρσι τέτοια μέρα να μας πει πως αγαπητά μας πρόσωπα θα έφευγαν από ανάμεσά μας?
Ποιος μπορεί να ξέρει ποιος ή τι θα φύγουν στην καινούργια χρονιά. Δίχως ο λόγος του Θεού να θέλει να είμαστε στοικοί ή απαθείς, αγαπητοί μου, θέλει να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε τον νέο χρόνο με θάρρος και πίστη σε εκείνον που μας τον χαρίζει. Άλλωστε, η έλλειψη γνώσης στην προκειμένη περίπτωση και άγνοιας για το αύριο είναι καλό και προστατευτικό. Φανταστείτε κοντά στα λάθη, τις αποτυχίες, τις αρρώστιες, τις αμαρτίες, τις ενοχές του παρελθόντος, να κολλούσε και η γνώση για το αύριο και το τι θα συμβεί αύριο. Πώς άραγε θα αισθανόμασταν αν γνωρίζαμε πως σε 3 μήνες τελειώνουμε ή ότι το παιδί μας σε λίγο καιρό μέσα στη χρονιά τελειώνει και αυτό. Φοβάμαι πως θα τρελαινόμασταν, ενώ κάποιοι δεν θα το άντεχαν και θα τελείωναν τη ζωή τους πρόωρα, είτε με κατάθλιψη, είτε με τρέλα, είτε με αυτοκυρία για να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Καθώς λοιπόν να ταινίσουμε το άγνωστο διαδέλειο 2013, να θυμόμαστε από το 2012 πως κάνει το τέλος του φράγματος παρά την αρχή αυτού. Επειδή σήμερα ο ουρανός είναι συνεφιασμένος, αυτό δεν σημαίνει πως ο ήλιος έπαψε να υπάρχει και δεν θα ξαναλάμψει. Είναι πιθανό μες το 2013 δύσκολες, στενόχωρες, σκοτεινές στιγμές, στιγμές μικρής ή μεγάλης δοκιμασίας να έρθουν σε όλους μας. Σε κάποιους ενδεχομένως περισσότερο από τους άλλους. Στη διάρκεια της δοκιμασίας να θυμάσαι πως παρά τα λόγα σύννεφα της μπόρας, ο ίδιος λάμπει πέρα από αυτά και πως κάποια στιγμή αυτά θα παραμεριστούν και θα φανεί το λαμπρό και ζεστό φως του που φωτίζει και ζεσταίνει τη ζωή μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, παρά τα προβλήματα της ζωής, δεν έπαψε να είναι κυρίαρχος, ούτε σε εγκατέλειψε επειδή επιτρέπει δοκιμασίες στη ζωή να έρθουν όπως τις βιώνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα, ο Ιάκωβος μας λέει να διαχειριστούμε τις δοκιμασίες θετικά και να τις προσεγγίσουμε. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία, γιατί υπάρχει και αποτυχημένη διαχείριση των δοκιμασιών, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής, όχι μόνο χρήματα εδώ κάτω που μπορεί να μην τα κερδίσεις, το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Και όπως τόσο είπε, όποιος με αγαπάει, τηρεί τις εντολές μου. Μιλώντας στον Ισραήλ μέσα του προφήτη Εζεκιήλ, του υποσχέθηκε. Διότι εγώ γνωρίζοντας βουλάς τας οποίας βουλεύουμε περί ημών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχή κακού, για να δώσει σημάς το προσδοκόμενο τέλος. Ο Θεός, αγαπητοί μου, έχει το θέλημά Του για τον κάθε ένα από εμάς. Έχει το θέλημά Του και είναι γνωστό σε Εκείνον μέσα στο 2013, ασχέτως εάν το 2013 είναι άγνωστο και σκοτεινό για σένα και για μένα και ευτυχώς που είναι έτσι, όπως είπα προηγουμένως. Εκείνος ξανά και ξανά υπόσχεται και έρχεται να μας υπενθυμίσει και αυτό το πρωινό. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μη τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου, το δυνατό. Να θυμηθούμε λίγο τον Ιωσήφ. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, φάνηκε σαν να εγκατέλειψε τον Ιωσήφ. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ο Θεός είχε ένα λαμπρό θέλημα για τον άνθρωπο του αυτόν. Ένα θέλημα όμως που προϋπόθεται σκοτεινή περίοδο και βαριά σύννεφα επάνω στη ζωή του. Ένα θέλημα που πρώτα περνούσε μέσα από μια πολύπλοκη και πολυετή μορφή δοκιμασίας για αυτόν τον νέο άνθρωπο. Όπως ξέρουμε από την ιστορία, τα αδέρφια τον πούλησαν για δούλο
Κατέληξε να δουλεύει στο σπίτι ενός Αιγύπτιου κυβερνητικού. Κατηγορήθηκε εκεί αδίκως με αποτέλεσμα να καταλήξει στη φυλακή της Αιγύπτου για 2 χρόνια χωρίς να δικαστεί. Και εκείνα, ενώ εξυπηρέτησε πολλούς, εκείνοι όταν έβγαιναν τον ξεχνούναν παρά την παράκρισή του, όταν βγεις να με θυμηθείς. Μέχρι που ήρθε η ώρα και η μέρα, το πλήρωμα του χρόνου που λέει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας κεφάλαιο 4, εδάφιο 4, σύμφωνα με το θέλημα και το σχέδιο του Θεού για τον Ιωσήφ. Όταν ο Θεός τον έβγαλε από τη φυλακή και έγινε ό,τι έγινε. Φοβάσαι το σκοτεινό μέλλον του 2013, είναι σκοτεινό για όλους μας. Εδώ εξαίρεση δεν υπάρχει. Και ο Θεός θέλει να παραμείνει σκοτεινό, γι' αυτό λέει στο λαό του ότι δεν θα κοιτάει στο μέλλον ούτε με χαρτορίχτρες, ούτε με ζώδια, ούτε ακόμη και τη γραφή να χρησιμοποιείς σαν γυάλινη μπάλα για να δεις πότε. Δεν ανήκει σε σαν να γνωρίζεται. Όμως η αλήθεια είναι ότι το μέλλον προκαλεί φόβο. Φοβάσαι το σκοτεινό μέλλον. Σε ενοχλεί που εσύ τα βγάζεις δύσκολα και αύριο σου δυσκολότερα, ενώ πολλοί πλουτίζουν εις βάρος του λαού και ενδεχομένως εσένα. Ο ψαλμωδός μας παροτρύνει. Στον Κύριο σιωπηλά εγκαταλείψου και έλπισε σε Αυτόν. Σε ποιον εγκαταλείπεσαι και σε ποιον ελπίζεις μέσα στην καινούργια χρονιά? Στο κράτος, στα κόμματα, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κοιτάξτε πόσα δισεκατομμύρια έχουν φάει. Βγαίνουν στη χώρα σιγά σιγά. Μην αναρωτήσεις για εκείνον που στη ζωή του ευτυχεί, για έναν άνθρωπο που κάνει ανομίες και έτσι ευτυχεί. Προσέξτε, δεν λέει χαίρετε, ευτυχεί λέει. Και η ευτυχία καθορίζεται από το περιβάλλον. Και όπως εύκολα έρχεται, έτσι εύκολα έρχεται και η δυστυχία. Θυμάστε τον Γολιάθ. Τρόμαζε με την παρουσία των Ισραήλ. Μέχρι που ήρθε και στάθηκε μπροστά του ποιος? Ένα νεαρό παιδί, ο Δαβίδ. Δεν μπορούσαν οι δυο του να συγκριθούν. Ανθρωπίνως συγκρινόμενοι, ο Δαβίδ δεν είχε καμιά ελπίδα μπροστά του. Ωστόσο, ο Δαβίδ αφέθηκε και καταρρίφθηκε στον Θεό. Επιστέφθηκε στον Θεό, στο οποίο το όνομα πήγε να πολεμήσει. Ο Δαβίδ προσέγγισε τον Γολιάθ, αδελφοί, πιστεύοντας 2 αλήθειες για τον Θεό, όπως μας καλεί τώρα ο Θεός να εμπιστευτούμε τη νέα χρονιά. Είναι ο Γολιάθ μας η νέα χρονιά. Πίστευε ο Δαβίδ ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε, μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίπτυμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Καινούργια χρονιά σε τρομάζει? Ο Θεός είναι αληθινός. Και το δεύτερο πράγμα που πίστευε ο Δαβίδ για τον Θεό είναι ότι ο Θεός είναι πιστός. Ο Κύριος είπε, που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Θυμήσου το παρελθόν πώς ο Θεός ενέργησε στη ζωή σου. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει, μένει πιστός. Φοβάσαι το μέλλον. Σου φαίνεται σαν το γιγάντιο Γολιάθ και έτσι μπροστά, και εσύ μπροστά του μηδαμινός και αδύναμος. Έτσι είναι, μηδαμινοί και αδύναμοι είμαστε μπροστά στον χρόνο. Στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα δεν είναι ο τρομακτικός χρόνος όμως, αδελφοί, αλλά ποιος είναι ο Θεός σου με τον οποίο εσύ μπαίνεις στην καινούργια χρονιά. Ο Παύλος είπε, όλα τα μπορώ με τον Θεό που με δυναμώνει. Μπορεί να αντιμετωπίσει άφοβα το 2013 με όλες τις προκλήσεις σου με τον Θεό που σε δυναμώνει. Να θυμάσαι τον λόγο του Εκκλησιαστή λοιπόν, ότι καλύτερο το τέλος του πράγματος παρά η αρχή του. Το τέλος ήταν καλύτερο για τον Δαβίδ από την αρχή. Αδελφοί, με τον Θεό το τέλος είναι πάντα καλύτερο από την αρχή. Δεν μπορεί να είναι αντίστροφο. Με τον Θεό το τέλος είναι πάντα καλύτερο από την αρχή. Και το τρίτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε μέσα από αυτόν τον λόγο του Εκκλησιαστή είναι ότι στηρίζει την πίστη μας να αντιμετωπίσουμε το παρόν. Εάν ένα σύνθημα κυριάρχησε τη δεκαετία του 80 και ευθύνεται για την οικονομική κατάρρευση της χώρας μας,
είναι το σύνθημα «Εδώ και τώρα δώσ' τα όλα». Οι τότε κυβερνώντες τα έδωσαν όλα σε έναν λαό που τα ήθελε εδώ και τώρα. Αλλά εις βάρος των επόμενων γενεών που εκείνοι θα κληθούν να πληρώσουν. Το πρόβλημα πίσω από το σύνθημα είναι ο άσπεστος πόθος του ανθρώπου για άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών του. Πίσω από πόσες και πόσες τραγωδίες, αδελφοί μου, δεν βρίσκεται αυτό το ανθρώπινο πάθος. Και σήμερα ως ελληνικός λαός ζούμε αυτήν ακριβώς την τραγωδία. Ο Θεός όμως, όχι μόνο δεν λειτουργεί έτσι, καλεί και εμάς να πάμε ενάντια σε αυτή μας την επιθυμία και να περιμένουμε στο δικό του χρόνο, ώστε εκείνο να μας χαρίσει αυτό που έχουμε ανάγκη ή επιθυμούμε. Θυμάστε τον Αβραάμ, το μελετάμε εδώ και 2 χρόνια περίπου, τις Τετάρτες. Ο Θεός του είχε υποσχεθεί παιδί, αλλά ο Αβραάμ σε μια στιγμή αδυναμίας και έλλειψης πίστης, βλέποντας πως ο Θεός δεν του το δίνει το παιδί όταν ο Αβραάμ το ήθελε, πιάνει μια μικρή κοπέλα και εκείνη μένει έγκυος με το δικό του το παιδί. Από όλα τα λάθη του Αβραάμ, και έκανε κι άλλα λάθη, κι άλλες αμαρτίες, αυτό ήταν το χειρότερο. Την ανυπακοή του και την βιασύνη του την πλήρωσε ο Αβραάμ και η απόγονή του. Το εδώ και τώρα δώσ' τα όλα, αυτή τη λάθος αρχή, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία κάναμε δεκαετία του 80 ως λαός, την πληρώνουμε τώρα και στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν οι επόμενες δουλειές. Θυμάσαι τον βασιλιά Σαούλ. Ξέσπασε πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των Φιλιστέων. Ο Σαούλ ζήτησε τη βοήθεια του προφήτη Σαμουήλ να έρθει και να θυσιάσει τον Θεό και να καλέσει και να του ζητήσει τη βοήθειά του. Ο προφήτης του υποσχέθηκε σε 7 μέρες θα είμαι εκεί. Την 7η ημέρα ο ανυπόμονος Σαούλ, θεωρώντας πως ο Σαμουήλ θα το έχει ξεχάσει γιατί δεν έχει εμφανιστεί, αλλά η 7η ημέρα δεν είχε τελειώσει ακόμη, κάνει κάτι το οποίο είναι τραγικό. Προσφέρει θυσία, κάτι που απαγόρευε ο νόμος να το κάνει ο βασιλιάς. Λίγο πριν το τέλος της θυσίας διαβάζουμε ότι εμφανίζεται ο προφήτης Σαμουήλ και του λέει «Τι έκανες?». Ο Σαούλ προσπαθεί να δικαιολογηθεί και τότε ο προφήτης του λέει «Φέρθηκες ανόητα. Αν τηρούσες εντολές που σου έδωσε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε αυτός θα έκανε την οικογένειά σου να βασιλεύει για πάντα στον Ισραήλ. Τώρα όμως η βασιλεία σου δεν θα διατηρηθεί. Γιατί δεν περίμενε. Εδώ και τώρα». Στον Ισαΐα λέει, δεν ξέρετε, δεν μάθατε. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Είσαι αδύνατος. Ο Θεός σε στεριώνει, όχι εσύ. Πάντα αδύνατοι είμαστε. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Τα παλικάρια τα γερά σκοτάχτουν και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν, στον Βάβα λέει, περιμένουν. Ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούν σαν του αετού, τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουν δίχως και να αποσταλούν. Βλέπετε, στον Θεό, αδερφοί, ελπίζουμε και εμπιστευόμαστε όταν περιμένουμε Αυτόν να ενεργήσει. Όταν το προκαταλαμβάνουμε και εμείς τον προστρέφουμε, τότε δεν περιμένουμε Αυτόν. Κάνουμε το ίδιο λάθος που έκανε ο Αβραάμ και ο Σαούλ και τόσοι άλλοι μέσα στην Αγία Γραφή και πολλές φορές εμείς. Ο άνθρωπος του κόσμου ζει για το τώρα. Ό,τι τον ικανοποιεί τώρα, το θέλει τώρα, αυτή τη στιγμή, και αν δεν το έχει, αισθάνεται δυστυχισμένος, όπως ο Αχάβ με το αμπέλι του Ναβουθέ. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, προβαίνει σε πράξεις που βρίσκονται έξω από το σχέδιο και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο προγαμιαίος έρωτας, γι' αυτό και οι ληστείες. Γιατί ο άνθρωπος ληστεύει τον άλλον, γιατί θέλει χρήματα εδώ και τώρα τα θέλει. Γι' αυτό και οι βιασμοί, όπως αυτό το τραγικό και φοβερό που ακούσαμε στην Ξάνθη. Γιατί αυτός ο νέος, γιατί ήθελε αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή και τώρα. Και μετά για να καλύψει αυτό που έκανε,
έκανε ακόμη χειρότερα. Γι' αυτό η φόνη και πολλές άλλες συμπεριφορές. Η λάθος πολιτική του συνθήματος εδώ και τώρα δώστα όλα αδελφοί που ως λαός το ψηφίσαμε έφερε τα αποτελέσματα. Ο πιστός όμως δεν ζει για το τώρα. Ζει για το στο μέλλον και για το μέλλον. Ζούμε αγαπητοί αδελφοί, λέμε ότι είμαστε πιστοί του Κυρίου όχι για το τώρα αλλά για την πόλη της οποίας τα θεμέλια και αρχιτέκτονας είναι ο Θεός. Πολλές φορές έχετε ακούσει να λέω πως ο χριστιανός δεν πιστεύει σε μια ανακυκλούμενη ροή της ιστορίας, αλλά σε μια ευθεία πορεία της, που έχει αρχή και τέλος. Για τον χριστιανό το σήμερα είναι καλύτερο από το χθες. Όχι το εχθές καλύτερο από το σήμερα, κάθε πέρσι και καλύτερο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πίστη του Χριστού. Για τον χριστιανό το σήμερα είναι καλύτερο από το χθες και ξέρετε κάτι. Το αύριο, το 2013, καλύτερο από το 2012, παρά τα προβλήματα, αδερφοί, και παρά τις αγωνίες και παρά τις στεναχώριες που ενδεχομένως θα έχει. Και θα έχει. Διότι προλέγουμε στη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας, στην επικράτηση της Βασιλείας Του. Και σήμερα είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτήν από ότι ένα χρόνο πριν. Μια Βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης και αγάπης, που οι άνθρωποι τόσο πολύ την πόθησαν, προσπάθησαν να την εφαρμόσουν, αλλά την κατέστρεψαν οι ίδιοι. Ως πιστοί γνωρίζουμε το τέλος αυτής της ζωής. Δεν μας είναι άγνωστο. Μάλιστα ζούμε την ελπίδα αυτού του τέλους. Ο χριστιανός ζει με την ελπίδα αυτού του τέλους. Ξέρουμε πως εάν μείνουμε πιστοί στον Κύριο, τότε το τέλος αυτής της ζωής θα είναι πολύ καλύτερο από την αρχή της. Γι' αυτό το τέλος είναι καλύτερο από την αρχή. Ο Κύριος υποσχέθηκε. Κράτα την πίστη σου, ακόμη και αν σου στοιχείς τη ζωή, να τα προβλήματα μέσα στη ζωή. Και το ξέρουμε μέσα από την ιστορία. Άνθρωποι του Θεού το πλήρωσαν την πίστη τους με τη ζωή τους. Κράτα την πίστη σου, ακόμη και αν σου στοιχείς τη ζωή και εγώ θα σου δώσω για στεφάνι της νίκης την αιώνια ζωή. Που σημαίνει ότι αν δεν κρατήσω την πίστη μου, τότε το στεφάνι της ζωής δεν θα λάβω, το τέλος δεν θα είναι καλό. Εάν δυσκολεύεσαι τη ζωή της πίστης, τότε πάρε θάρρος. Μην αποκάμεις. Προχώρα μέσα στο 2013, ο Θεός είναι μαζί σου. Διότι το τέλος είναι καλύτερο από την αρχή. Γράφει ο Παύλος. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν την δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός πότε, στο μέλλον. Οπότε με καλεί να μείνω πιστός σε αυτόν και εκείνη τη δόξα. Σκέψου τον Κύριο. Σε όλη την επίγεια ζωή δεν τα είχε εύκολα ο Κύριος. Βίωσε την απόρριψη, βίωσε την έκθρα, βίωσε την αποδοκιμασία. Στο τέλος τον σκότωσαν. Ανθρωπίνως ο Χριστός, αγαπητοί μου αδερφοί, ήταν σκέτη αποτυχία. Και κάτι που έχω πει πολλές φορές. Ο Κήρυκας ήταν ο μεγαλύτερα αποτυχημένος Κήρυκας. Στο τέλος δεν είχε ούτε έναν πιστό να τον ακολουθήσει. Και οι 12, ο ένας βέβαια είχε πάει, και οι 11 τον εγκατέλειψαν. Κι όμως, είναι δοξασμένος και ενθρονισμένος στον ουρανό από όπου περιμένουμε να έρθει. Αυτό δεν ομολογήσαμε προηγουμένως. Και πάλι είναι ερχόμενο μετά δόξης πολλής ή να κρίνε ζώντας την νεκρούς. Το ίδιο ισχύει για τον πιστό. Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πως θα ζήσουμε κιόλας μαζί του. Και στον Τιμόθεο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του. Μαζί με τον Χριστό, αν πεθάναμε μαζί του, τι θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε μαζί του και θα βασιλέψουμε.
Αν τον αρνηθούμε και εκείνος θα μας αρνηθεί, αν αρνηθούμε πιστός εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Το τέλος είναι καλύτερο. Είπα βέβαια στην αρχή πως αυτός ο λόγος του Εκκλησιαστή δεν ισχύει πάντα και για όλες τις περιπτώσεις. Δεν τελειώνουν όλα καλύτερα από ό,τι άρχισαν. Γάμοι ξεκίνησαν τόσο όμορφα και κατέληξαν σε τραγωδίες. Αυτές τις μέρες που θα ξεκινήσουν ταξίδια για να πάνε, περάσουν τις γιορτές αυτές με τις οικογένειές τους και το τέλος θα είναι θλιβερό. Κάποιοι θα πάνε στο κέντρο για να γλεντήσουν και εκεί θα πιούν με αποτέλεσμα το επόμενο πρωί ή ήδη να πεθούν στο νοσοκομείο ή άλλοι να μην είναι στη ζωή και ήδη να μην θυμούνται τι έγινε. Πόσοι και πόσοι επιχειρηματίες νέοι ξεκίνησαν με τους καλύτερους ιονούς αλλά στην πορεία για κάποιους λόγους κατέληξαν άσχημα και έχασαν τα πάντα. Ναι, δεν τελειώνουν όλα, αγαπητοί μου αδελφοί, καλύτερα από ό,τι άρχισαν. Γιατί όλα εξαρτώνται από την αρχή που κάποιος κάνει και τον δρόμο που ακολουθεί. Το τέλος για πολλούς ανθρώπους δεν θα είναι καλύτερο από την αρχή της ζωής τους. Και αυτό γιατί άφησαν τον Χριστό έξω. Εάν δεν έχεις γνωρίσει τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σωτήρα, εάν οι αμαρτίες σου δεν έχουν πληθεί με το αίμα του, εάν προσωπικά και συνειδητά δεν τον έχεις προσκαλέσει τη ζωή σου να συγχωρέσει την αμαρτία σου και να γίνει ο Κύριός σου και ο σωτήρας σου, τότε η Γραφή λέει, το τέλος σου δεν θα είναι καλύτερο από την αρχή της ζωής σου. Υπάρχει δρόμος, γράφει ο παροιμιαστής, που φαντάζει για σωστός, κι όμως το τέλος του οδηγεί στον θάνατο. Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτόν τον δρόμο είναι. Το τέλος δεν είναι καλύτερο. Σήμερα στο τέλος του 2012 και την αρχή του 2013 επιθύρες. Γιατί δεν βάζεις ένα τέλος τη ζωή χωρίς τον Χριστό που οδηγεί στον θάνατο. Και κάνε μια νέα αρχή με τον Χριστό.